Στην άλλη άκρη της γραμμής μας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Καλημέρα σας, κύριε Γενικέ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να αρχίσουμε από τα δύσκολα, Γενικέ. Να αρχίσουμε με αυτό το, όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται από χθες, πάλι μπερδεύτηκε ο κόσμος, για αυτούς που δικαιού, που θα πρέπει να πληρώνουν μετά τις 16 Ιανουαρίου αυτό το πρόστιμο, οι άνω των 60, οι οποίοι συνεχίζουν να αρνούνται να εμβολιάζονται. Πρώτον, να μας πείτε κι εσείς, μέλος της κυβέρνησης είστε, θα ισχύσει αυτό το διοικητικό πρόστιμο ή θα τους το χαρίσετε, γιατί αυξήθηκε πολύ ο αριθμός των πρόθυμων να εμβολιαστούν? 200.000 από τις 500. Οι 300 είναι εκτός συστήματος. Να απαντήσει ο κ. Θεμιστοκλέους. Δεν αυξήθηκε, αυτό λέω. Είναι πολύ μικρή η ανταπόκριση. Θα ισχύσει. Θα ισχύσει. Οριστικό και αμετάκλητο. Ναι. Ωραία. Αυξήθηκε πολύ ή δεν αυξήθηκε ο αριθμός? Συνεχίζουμε να παίρνουμε ραντεβού. Μάλιστα. Και χθες και σήμερα ήταν πάνω από 5.000 τα νέα ραντεβού τα οποία μπήκαν στο σύστημα. Αυτή τη στιγμή, εγώ να σας πω το θετικό του μέτρου, έτσι, και μακάρι να ήταν και να είχαν εμβολιαστεί και περισσότεροι από αυτούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 160.000 πολίτες άνω των 60, που αυτή είναι η πιο ευάλωτη και ευπαθή ομάδα, οι οποίοι έχουν ήδη εμβολιαστεί. 140.000 από αυτούς έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και έχουμε άλλους 30.000 με ραντεβού και άλλους 20.000 κατοίκων εμβολιασμό. Άρα αυτό μακάρι να ήταν μεγαλύτερο, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό αριθμό, το οποίο αν δεν είχε εφαρμοστεί το διοικητικό μέτρο, σε καμία περίπτωση δεν θα είχαμε τέτοιους μεγάλους αριθμούς. Να μιλήσουμε, κύριε Γενικέ, με ποσοστά, γιατί αυτά πιο πολύ καταλαβαίνει ο κόσμος. Από τους άνω των 60, πόσοι δεν έχουν εμβολιαστεί που μπορεί να πληρώσουν αυτό το διοικητικό πρόστιμο των 100 ευρώ, εάν μέχρι την τελευταία. Αυτή τη στιγμή τα ποσοστά άνω των 60 ξεπερνάνε το 90%. Είναι στο 90%, που είναι και ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Αυτά. Και ήταν και ο στόχος που είχαμε βάλει όταν ήταν το διοικητικό μέτρο, γιατί ξέραμε ότι στο τέλος της διαδρομής το είχαμε δει από τους υγειονομικούς. Άρα, σκεφτείτε ότι στους υγειονομικούς, να το πούμε λίγο, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία το επιχειρησιακό κομμάτι και το τι γίνεται στην πράξη από το τι λέμε στη θεωρία. Στους υγειονομικούς παρατηρήσαμε ότι παρά ένα πολύ αυστηρό μέτρο της αναστολής εργασίας, ούτε καν πρόστιμο, είναι αναστολή εργασίας. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι χωρίς μισθό 3 και 3,5 μήνες σχεδόν. Αλλά επιμένουν όμως. Επιμένουν. Άρα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στο τέλος αυτής της διαδρομής δεν θα τους πείθαμε όλους. Μακάρι να μπορούσαμε και θα γίνει η προσπάθεια να πείσουν όλοι. Έχουμε φτάσει όμως στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους άνω των 60. Ωραία. Πάντως, από τους 500 τόσους χιλιάδες που αφορούσε η υποχρεωτικότητα. 520.000 ήταν ο παρονομαστής. Μάλιστα. Που περίπου 200.000 έχουν κλείσει ραντεβού ή έχουν κάνει τη δόση, σωστά? Λίγο παραπάνω, ναι. Άντε, 210. Άρα μένουν 300.000 εκτός. Αυτές οι 300.000 από τις 16 του μηνός θα παίρνουν κάθε μήνα το κατοστάρικο πρόστιμο? Στο τάξη. Αυτό προβλέπει ο νόμος, ναι, βεβαίως. Έχετε καλά τσεκάρει, έχετε τσεκάρει τις περιπτώσεις από αυτές τις 300.000, ποιοι είναι δικαιολογημένοι, ποιοι έχουν ασθένειες, ποιοι δεν μπορούν δικαιολογημένα να κάνουν υπάρχει το εμβόλιο, ξέρουμε. Υπάρχει αυτή η διαδικασία η οποία είναι ενεργή, όποιος έχει αντενδείξει για ιατρικούς λόγους, που θα πω κάτι γι' αυτό, κάνει αίτηση στις υγειονομικές περιφέρειες σε συγκεκριμένο mail. Υπάρχουν αυτά αναρτημένα στο εμβόλιο.gov. Όλα αυτά ξέρουμε πόσοι λοιπόν από τους 300.000 που έχουν μείνει εκτός, δικαιολογημένα έχουν μείνει εκτός για να μην φάνε το πρόστιμο τζάμπα. Δεν έχω, επειδή δεν το χειρίζομαι ακριβώς εγώ, δεν έχω ακριβώς τα στοιχεία. Πάντως έχει γίνει το ξεκαθάρισμα, μας λέτε. Γίνεται το ξεκαθάρισμα, ναι. Το διοικητικό πρόστιμο θα εφαρμοστεί 16 του μήνα. Όχι, άλλο ρωτώ. Διότι είναι άλλο να έχει τελειώσει το ξεκαθάρισμα και άλλο να υποστεί κάποιος στις 16 μήνες, 16 Ιανουαρίου, τα 100 ευρώ, χωρίς να πρέπει να του δοθεί το πρόστιμο επειδή είναι δικαιολογημένος. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν όλες οι διαδικασίες έτσι ώστε να μην εισπράξει κάποιος το πρόστιμο που δεν πρέπει να το εισπράξει. Αν υπάρχουν λόγοι υγείας, κάνει αίτηση στην Επιτροπή. Αν έχει εμβολή, είναι κάτοικος Ελλάδος, όχι εξωτερικού, είναι κάτοικος εξωτερικού, γίνει αυτομάτως. Αν είναι κάτοικος Ελλάδος και έχει εμβολιαστεί πλήρως στο εξωτερικό, έχει η πλατφόρμα αναγνώριση.gov.gr που γίνονται upload τα πιστοποιητικά από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τις 33 χώρες που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Είναι πολύ απλή διαδικασία, δηλαδή μέσω της πλατφόρμας αυτής γίνεται αυτόματη αναγνώριση. Από σήμερα, νομίζω τώρα το πρωί, εκδίδεται η εκκύκλιος από το ψηφιακής και χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, δεν έχουν ηλεκτρονικά ψηφιακά πιστοποιητικά, παραδείγματος χάρη πολλές πολιτείες της ΗΠΑ, αυτές από σήμερα το μεσημέρι, γιατί τώρα εκδίδεται η εκκύκλιος, θα μπορούν και αυτοί να πάνε στο ΚΕΠ με το χαρτάκι του εμβολιασμού, έτσι ώστε να μην πληρώσουν το διοικητικό πρόστιμο. Άρα η διαδικασία υπάρχει. Μάλιστα. Πολύ. Άρα λοιπόν προχωράει κανονικά. Σήμερα δίνουμε και είδηση εγκύκλειος που να καλύπτει και τις χώρες τις υπόλοιπες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει σκέψη η υποχρεωτικότητα αυτή να πάει στα κάτω των, στο άνω των 50, δηλαδή να καλυφθεί και η δεκαετία 50-60. Έχει ανοίξει μια συζήτηση γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή είμαστε, όλες οι προσπάθειες είναι στους άνω των 60 για να δούμε πώς θα κινηθεί το μέτρο και αυτό εξαρτάται και από την πανδημία. Πάντως γύρω στα 25 εκατομμύρια θα μαζεύεται έτσι και μείνουν με επιμείνουν. Καλά. 25 με 30 εκατομμύρια. Αυτά πότε θα... Αυτό παράλληλα τα χρήματα αυτά είναι για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η επιβάρηση αυτών των ατόμων αν νοσήσουν είναι πολύ χειρότερη και δεν είναι το θέμα κύριε Θεμιστοκλέος. Σίγουρα, θα καταλογιστεί το πρόστιμο 16 του μήνα. Υπάρχει προθεσμία πληρωμής ή θα μπει στο TaxNet και όποτε θελήσει ο καθένας το πληρώνει. Επειδή δεν τον χειριζόμαστε εμείς αυτό, περισσότερες λεπτομέρειες επί του διοικητικού προστίμου θα δοθούν. Έτσι, πώς ακριβώς θα είναι η διαδικασία κτλ. Μάλιστα. Ένα ερώτημα από ακροατή. Λέει: 22 Δεκεμβρίου λάβαμε απάντηση και περιμένουμε ακόμα για εμβολιασμό υπέργυρης που έχει κινητικά προβλήματα και δεν έχει βγει από το σπίτι της εδώ και 3 χρόνια. Σε λίγες μέρες θα λήξει η προθεσμία και είναι μια γυναίκα που παίρνει 200 ευρώ το μήνα και θα πληρώσει πρόστιμο. Στις περιπτώσεις του κατοίκων εμβολιασμού θα ανακοινώσουμε την Δευτέρα τι ακριβώς θα έχει γίνει με αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, αλλά τη Δευτέρα είναι 17 του μηνός. Θα τρέχει το πρόστιμο. Μην ενεργοποιηθεί κανένα. Θα ανακοινώσουμε τι ακριβώς θα συμβεί στις περιπτώσεις του κατοίκων εμβολιασμού. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τέταρτη δόση, ήδη πριν την ανακοινώσετε εσείς επίσημα, εδώ μας έπαιρναν διάφοροι ακροατές και μας έστειλαν από τους γονείς τους, από τους ίδιους, το πιστοποιητικό, το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό που έλεγε κάνατε τις τρεις, σας συμβουλεύουμε να κάνετε και την τέταρτη και έδιναν και ημερομηνίες και πότε έπρεπε να πάρουν να κλείσουν το ραντεβού. Δηλαδή το σύστημα έτρεξε πριν από τις ανακοινώσεις. Πώς ακριβώς έγινε αυτό, γιατί μπερδεύτηκε λίγο ο κόσμος. Ναι, το σύστημα προσαρμόστηκε, δεν θα μπορούσε κανείς να κάνει την τέταρτη δόση έτσι κι αλλιώς, γιατί ήταν κλειδωμένο το σύστημα, ναι. Απλώς είχε γίνει μια προετοιμασία των συστημάτων, έτσι ώστε με το που γίνει η ανακοίνωση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Άρα σε αυτούς που το σύστημα τους έβγαζε εδώ και 2 εβδομάδες τέταρτη δόση, σωστά τους έβγαζε, όχι λάθος. Πολύ σωστά. Ναι, γιατί κάποιοι έλεγαν τι γίνεται, ρε παιδιά. Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η τέταρτη και το σύστημα μας βγάζει και πότε πρέπει να εμβολιαστούμε. Λέμε τώρα σε όλους αυτούς τους ακροατές ότι το σύστημα είχε προετοιμαστεί. Σωστά τους έβγαζε την τέταρτη δόση και ήξερε από πριν την ανακοίνωση που θα γινόταν λίγο μετά. Βεβαίως. Και να πούμε ότι εδώ αυτό αφορά περίπου γύρω στις 500.000 πληθυσμού. Είναι η ίδια ομάδα που ανοίξαμε και ήταν η πρώτη ομάδα που έκανε την αναμνηστική δόση. Για να συμπεριληφθεί σε αυτή την κατηγορία είναι τα άτομα τα οποία πάσχουν από κάποια νοσήματα ή λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή η οποία προκαλεί ανοσοκαταστολή. Για να λάβεις και να είσαι σε αυτή την ομάδα, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, σημαίνει ότι για κάποιο λόγο γράφτηκε κάποιο φάρμακο. Έτσι. Το ΆΜΚΑ, και θα μπορούν, γιατί είναι, αν μου επιτρέπετε, θα μπορούν αυτοί να ανακοινώσουν την ακριβή ημερομηνία που θα μπορούν να ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείσουν ραντεβού τη Δευτέρα. Θα είναι κάπου μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή Πέμπτη ή Παρασκευή. Μάλιστα. Υπάρχει τώρα κάτι άλλο, κάποια πλατφόρμα καινούρια η οποία πρόκειται να ανοίξει για εμβολιασμό άλλων κατηγοριών, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Για εμβόλια, τα εμβόλια τι γίνεται, μια έρχονται, μια σταματάνε. Τα εμβόλια έρχονται, έχουμε πάρα πολλά εμβόλια και πάρα πολλά ραντεβού. Αυτό φαντάζομαι ίσως λίγο στα παιδιατρικά.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Πολύ για τα παιδιά, λέει και η Χριστίνα. Μάλιστα. Ναι. Έχουμε πλάνο παραδόσεων. Βλέπουμε τις περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουμε ραντεβού διαθέσιμα παντού. Στην Αττική έχουμε ένα θέμα, το οποίο θα ανοίξουμε σήμερα και η κυρία Αναπληρώτρια Υπουργός, η κυρία Γκάγκας, ανακοίνωσε για το εμβολιαστικό κέντρο στο Πέδων Πεντέλης. Θα ανοίξουμε και αυτά και θα δοθούν και επιπλέον ραντεβού για τα παιδιά. Και κάτι τελευταίο, άκουσα χθες μια είδηση από τη Γερμανία ότι παρατείνεται η λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων στη Γερμανία μέχρι το τέλος του 2022. Που προφανώς κάτι ξέρουν οι άνθρωποι για να το παρατείνουν, γιατί ήταν να κλείσουν πιο νωρίς. Θα έχουμε κι εμείς μια τέτοια σκέψη, ενδεχομένως να έχουμε κι εμείς μια τέτοια παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου. Και επειδή είναι... πάμε και μπροστά, μήπως κλείσουμε και το 2023, να το έχουμε καβάτσα εκεί πέρα. Έχουμε δείξει ότι τα εμβολιαστικά κέντρα είναι σε ετοιμότητα. Το είχαμε δείξει και τον Σεπτέμβριο. Και έχουμε τη δυνατότητα να καλύπτουμε τη ζήτηση που υπάρχει. Δηλαδή, αυτά λειτουργούν με μαθηματικά μοντέλα, όπως το είχαμε αναλύσει. Αν κλείσει το ΜΕΓΑ, τι άλλο θα ανοίξει. Και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή, ενώ το ΜΕΓΑ, ας πούμε, του ελληνικού έκλεισε λόγω του κτηρίου, τελικά η δυναμικότητα καλύφθηκε και στο πολλαπλάσιο από άλλες ενέργειες που έχουν γίνει στο σύστημα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε. Μακάρι να μην χρειαστεί όμως, έτσι. Δυσκολάκι το βλέπω, Γιάννη, δυσκολάκι, δυσκολάκι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεμιστοκλέος. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.